είπε ότι η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου είναι άκυρη, ως μη διανόμενη και δεν έχει καμία ισχύ. Καταλαβαίνουμε ότι η Άγκυρα αυτή τη στιγμή είναι ενοχλημένη και ανησυχεί για τις εξελίξεις, δηλαδή για την επικύρωση αυτής της συμφωνίας, για την κύρωση αυτής της συμφωνίας στην Βουλή των δύο χωρών και στις 24 του μήνα αυτό θα συζητηθεί στην Ελλάδα και είναι, αν προσέξουμε, και η ημερομηνία που λύγει η ναύπευση Τουρκίας. Η Τουρκία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, επιθυμεί μέχρι τις 28 του μήνα να ξεκινήσει κάτι στο διάλογο που έχει διακοπεί τελείως. Και το, από την άλλη, έχουμε και κάτι πρωτοσέλιδα σήμερα να λένε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία διοδότησης του τουρκολιβικού συμφώνου. Είναι κάτι που γνωρίζουμε τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Ανδρέα, το τρίτο γεωτρύπανο, το κανουνί, έτσι ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής, θα βγει να κάνει έρευνες και να ψάξει σημεία για να. Κοιτάξτε, η είδηση που μεταδόθηκε χθες είναι ότι ξεκίνησε η διαδικασία αναβάθμισης του κανουνί. Αυτή η αναβάθμιση έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 με 5 μηνών και αν. Άρα λίγο πυροτέχνημα βάζει. Στιγμή πουθενά. Η είδηση που μεταδόθηκε χθες στην Τουρκία είναι ότι ξεκίνησε η διαδικασία αναβάθμισης. Το επαναλαμβάνω. Μπορεί να είχε πάνω έναν τίτλο ότι θα πάει για γεωτρήσεις και το κανονί, θα πάει όμως όταν είναι έτοιμο. Κάτι που σημαίνει ότι έχουμε μήνες. Λοιπόν, μας δώσατε πλήρες ρεπορτάζ και εσύ, Ανδρέα Ρομπόπουλο, νομίζω και ο Μάριος Σοκασιάμης. Να ευχαριστήσουμε και τον Ανδρέα τον Ρομπόπουλο. Και τώρα, κύριε φίλη, κύριε καθηγητά, έχετε όλο το υλικό να μας περιγράψετε πού βρισκόμαστε και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θέλουμε 5 μέρες για να ολοκληρωθεί η τουρκική ναύτεξ. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και ο Αμερικανικός παράγοντας έδωσαν τον χρόνο που ήθελε ο Ερντογάν για να προβεί σε αυτό το σόου, διότι επισημαίνω ότι από την αρχή, δηλαδή από τη στιγμή έκδοσης της ναύτεξ, η Τουρκία παρανομεί, ακόμα και αν δεν διεξάγονται σεισμικές έρευνες, αυτή είναι η νομική πραγματικότητα. Όμως οι Γερμανοί για τους δικούς τους λόγους και επειδή βρήκαν ως άλοθη και τίποτα περισσότερο την Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία και τον ευνηδιασμό που τους προκάλεσε, αποφάσισαν να εξισώσουν με τον τρόπο τους δύο συμφωνίες, εκ των οποίων η μία είναι καθόλου ανόμιμη και η άλλη είναι απολύτως άνομη. Την Ελληνοεγυπτιακή με το Τουρκολιβικό Σύμφωνο. Επίσης, είναι προβληματικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα μιλήσει καθαρά και ανοιχτά για παράνομες ενέργειες του Ορούτς Ρέις. Παρά μόνο ο κύριος Μπορέλ, αναφερόμενο στην περασμένη Παρασκευή σε αυτή την δραστηριότητα, το προσδιορίσε ως ναυτικές κινητοποιήσεις. Αυτό είναι εξόχως προβληματικό για εμάς. Ασφαλώς είναι κάτι το οποίο οφείλουμε και θεωρώ ότι θα διορθώσουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα, από εκεί και πέρα, μετά τις 23, όταν και θα λήξει η ναύτεξ, η Τουρκία ιδανικά θα ήθελε την αμέσως επόμενη μέρα να ξεκινήσουν ή τέλος πάντων στις 25 να ξεκινήσει πάλι ένας διάλογος μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας για να οδηγηθούμε στις διερευνητικές. Αυτό το θέλει για να προλάβει την σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών που είναι προγραμματισμένη για τις 27 και 28 Αυγούστου και για να δείξει δήθεν ότι η ίδια είναι μια χώρα υπέρ του διαλόγου. Έχει αυτή τη στιγμή ένα βαθμό δυσκολίας για την Ελλάδα. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει αυτό, αλλά υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας για εμάς από το να αποδεχθούμε μετά από 14 μέρες παράνομων ξαναλέω πάνω στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, ακόμα και που δεν διεξάγεται σεισμική έρευνα. Είναι δύσκολο για εμάς να δεχθούμε λίγες μέρες μετά να ξεκινήσουμε τον διάλογο με την Τουρκία. Κύριε καθηγητά, άλλη, ωστόσο βλέπουμε παρακαλώ λίγο ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πάει λίγο να ενισχύσει τις συμμαχίες του, δηλαδή κάνει κινήσεις και προσπαθεί να ανακτήσει το χαμένο του έδαφος, γιατί θεωρεί ότι έχει χάσει έδαφος, ότι υπερασπίζονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες την Ελλάδα και όχι την Τουρκία. Εδώ και τουλάχιστον 1-1,5 μήνα είχα εκτιμήσει και νομίζω και πολλοί άλλοι ότι η Τουρκία ήθελε να σπάσει το μεσογειακό μέτωπο το οποίο πήγαινε να διαμορφωθεί επιλέγοντας την Ιταλία και τη Μάλτα ως τις δύο χώρες που θα απέφερε αποτέλεσμα η τουρκική πολιτική, δηλαδή θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να διασπαστεί αυτό το μεσογειακό μέτωπο και εν μέρη το έχει καταφέρει. Τώρα τι έχει υποσχεθεί στην Ιταλία σε σχέση με τη Λιβύη, είτε αυτό αφορά στα προσφυγομεταναστευτικά ρεύματα τα οποία ελέγχονται κυρίως από το καθεστώς Σάρατς και είναι πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό για την ιταλική κυβέρνηση, είτε αφορά σε ενεργειακά συμβόλαια που βέβαια ο πλούτος της Λιβύης είναι
κατά κύριο λόγο στα ανατολικά, αλλά υπάρχει πλούτος και στα δυτικά, εκεί δηλαδή που είναι εγκαθιδρυμένη η κυβέρνηση Σάρατς. Ή τι άλλου είδους παροχές και διευκολύνσεις η Τουρκία θέλει να προσφέρει στην Ιταλία, δεν το γνωρίζω. Αλλά οπωσδήποτε αυτό που λέτε είναι σωστό, προσπαθεί να βγει από την τωρινή, δεν θα έλεγα απομόνωση. Ξέρετε, μας αρέσουν πολλές φορές οι χαρακτηρισμοί σε απομόνωση η Τουρκία, σε κατάρρευση η τουρκική οικονομία. Δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κύριε φίλε, εσείς παρακολουθείτε πολύ στενά την τουρκική γενικότερα και οικονομία και πολιτική. Είναι σε κατάρρευση η τουρκική οικονομία. Ακούμε από τη μια πλευρά θα πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα μπουν λέει capital control στις τράπεζες. Μετά βγαίνει ο Ερντογάν και λέει: παιδιά, μας φιώνει το νομισμά μας η λίρα. Έχουμε λίρες να πληρώνουμε, ουσιαστικά τυπώνει λίρες. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή της τουρκικής οικονομίας, αντέχει να μπαίνει σε μια τέτοια αντιπαράθεση? Ωραία. Κύριε Σκομόπουλε, είστε πολύ έμπειρος στα οικονομικά, οπότε καταλαβαίνετε καλύτερα από τον καθένα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Εγώ θα συμπληρώσω μόνο τα εξής. Η τουρκική οικονομία είναι πολύ μεγάλη για να επιτρέψουν η τρίτη να τα καταρρεύσει από τη μία. Από την άλλη όμως αυτή τη στιγμή έχει πολύ σοβαρά δομικά προβλήματα. Πρώτον είναι η κατρακύλα της λίρας. Δεύτερον είναι τα συναλλαγματικά αποθέματα που χρησιμοποιεί ο Ερντογάν, ένα μεγάλο μέρος αυτών, για να αποτρέψει την κατρακύλα, πράγμα το οποίο δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Τρίτον είναι η ανορθόδοξη πολιτική του Ερντογάν, αυτό το καταλαβαίνει ακόμα και ένας πρωτοετής, για να μην πω ένα παιδί στο λύκειο που κάνει οικονομικά, ότι όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός εσύ δεν μπορεί να ρίχνει